Στην επιτραπέζια της Φέρυση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες το τρίτο τουρνουά που διοργάνωσαν με επιτυχία οι Γατελούζοι. Το τουρνουά ήταν ανοιχτό σε συμμετοχές για μικρούς και μεγάλους, ενώ συμμετοχή υπήρξε και από την γειτονική Χίο. Υπερπρωταθλητής στους αγώνες αναδείχθηκε ο Στέλιος Μπουρούς. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου το τρίτο τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρησης νομού Λέσβου που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Οι αγώνες που είχαν αρκετό ενδιαφέρον διήρκησαν περίπου 7 ώρες με τους φίλους του αθλήματος να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό προκειμένου να διακριθούν σε αυτό το ξεχωριστό τουρνουά το οποίο διοργανώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το Σύλλογο των Γατελούζων. Είναι τρίτο καλοκαίρι τώρα που διοργανώνουμε το τουρνουά που παίρνουν μέρος ερασιτέχνες παίχτες από όλο το νησί. Είχαμε 32 συμμετοχές. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη και στο συνιδρυτή του συλλόγου μας, του Γιάννη του Γιορέλη, ο οποίος μας άφησε πριν ένα χρόνο ακριβώς. Πέρυσι είχαμε υποσχεθεί κάποια πράγματα, ότι θα ιδρύσουμε και παιδικό τμήμα, και από φέτος αυτό είναι γεγονός. Ιδρύουμε παιδικό τμήμα και καλούμε όλα τα παιδιά ηλικίες 8 με 12 ετών, δημοτικό, να πάρουν πληροφορίες για το τμήμα που θα λειτουργήσουμε. Το επίπεδο ήταν αρκετά ανεβασμένο σε σχέση με πέρυσι και με θετικό πρόσημο για τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση. Στα αξιοσημείωτα, η εξαιρετική εμφάνιση του μόλις 14 ετών Δαλέκου από τη Χίο, που ήταν παράδειγμα προς μίμηση για μικρούς και μεγάλους σε ένα άθλημα όπως αυτό της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, το οποίο ήταν εξαφανισμένο στη Λέσβο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν στο κομμάτι των εγκαταστάσεων. Δραστηριοποιούμαστε στη Χίο φυσικά, έτσι. Ο Ορίων έχει ιδρυθεί το 2020, αλλά τα παιδιά προέρχονται χρόνια πριν. Είναι γύρω στα 7 με 8 χρόνια που δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό να κάνει πρωταθλητισμό. Βγήκαν παιδιά σε εθνικές ομάδες μέσα από το σύλλογό μας. Είχαμε την τιμή να έχουμε παιδιά να μας εκπροσωπήσουν και πέρσι και φέτος σε βαλκανικά και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, προσπαθούμε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην επαρχία να ακολουθήσεις δύσκολα προγράμματα της Ομοσπονδίας μας. Έχει πολλά ταξίδια, πολλά έξοδα, πολλή κούραση, τα παιδιά έχουν τα σχολεία τους, τα ιδιαίτερά τους. Γενικά κάνουμε μια υπερπροσπάθεια, μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει και συνεχίζουμε. Έχουμε και το Στράτο, το Δαλέκο που είναι από τη Μυτιλίνη, τον έχουμε στο σύλλογό μας, είναι μεγάλη μας χαρά βέβαια στοιχείο. Θα έλεγα μεγάλη μας χαρά εμάς, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν είχατε εδώ έναν σύλλογο για μικρά παιδιά να μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο νησί και να αναπτυχθεί. Αν και όπως είδαμε, μεγάλη μου χαρά, έχετε τρομερούς παίχτες βετεράνους. Παρακολούθησα τυχαία μια προπόνηση μαζί με τα, και με τα κορίτσια της Εθνικής που έχουν έρθει εδώ για άλλο σκοπό βέβαια και παίξανε με τα παιδιά. Μεγάλος νικητής στο τρίτο τουρνουά ήταν ο Στέλιος Μπουρούς των Γατελούζων, καθώς αναδείχθηκε υπερπρωταθλητής Λέσβου νικώντας τον τελικό το Μιχάλη Πασβούρη του Αρισβέου, που περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Στο μικρό τελικό, ο Ανδρέας Γαλάτης των Γατελούζων νίκησε τον Καλογύρο του Αρισβέου Καλονής. Πολύ ωραίος ο χώρος εδώ. Περάσαμε πολύ καλά. Εύχομαι του χρόνου να καταφέρουμε και εμείς μετά τις υποσχέσεις στο δικό μας Δήμο, να έχουμε και εμείς το δικό μας κλειστό χώρο, να ανταλλάσσουμε φιλοξενία και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των αθλημάτων, πόσο μάλλον των δικών μας, των αθλημάτων της Χάλας, επειδή υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και από παιδιά και από μέσης ηλικίας ανθρώπους σαν και εμάς, να μπορούμε να αθλούμαστε και να έχουμε το δικό μας χώρο. Μετά το τέλος των αγώνων, ακολούθησαν οι απονομές στους νικητές αλλά και στον κύριο Ζήκο για τη σημαντική του προσφορά στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Άπαντες έδωσαν ραντεβού για του χρόνου και το τέταρτο τουρνουά, στο οποίο ο πύχης αναμένεται να ανέβει ακόμη πιο ψηλά.